παρά το καταιγιστικό κύμα ανατιμήσεων σε όλα τα προϊόντα, καθυλωμένες σε χαμηλό επίπεδο παραμένουν οι τιμές στο σταφύλι και μάλιστα στις πρώιμες ποικιλίες, γεγονός που ερμηνεύεται ως κακός ιονός για τη συνέχεια. Ψυχρολουσία αποτέλεσαν οι χαμηλές τιμές για τους παραγωγούς που είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους στο σταφύλι για ένα καλό εισόδημα. Οι τιμές φέτος είναι απογοητευτικές, δηλαδή ποικιλίες που πέρυσι απολαύσανε τιμές στο 1 ευρώ, στο 1,20, ακούμε τιμές για 50, 70, 80 λεπτά και μιλάμε για πρώιμες ποικιλίες. Φανταστείτε τώρα στη Σουλτανίνα που θα πέσει ένα μεγάλος όγκος παραγωγής. Φοβάμαι ότι η τιμή θα κατρακυλήσει και όχι απλά δεν θα βγάλει το κόστος παραγωγής, οι παραγωγοί θα μπουν μέσα με πολύ μεγάλα ποσά. Πιο αισιόδοξα είναι τα μηνύματα από το πρόγραμμα αναμπέλωσης στην Κρήτη, αφού θα υπάρξει οικονομική στήριξη μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως ανακοινώθηκε από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, η υποβολή δηλώσεων ενδιαφέροντος ξεκίνησε και κύρια προϋπόθεση είναι να δηλώνεται το αμπέλι στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Ανοίγουν οι αιτήσεις της αναδιάθρωσης από το Ταμείο Ανάκαμψης, της περιβόητης αναμπέλωσης από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Η καταληκτική ημερομηνία είναι 5 Αυγούστου και όλοι οι παραγωγοί που θέλουν να δηλώσουν για την αναδιάθρωση πρέπει να έρθουν είτε στα υποκαταστήματα είτε στα κεντρικά μας γραφεία στην 62 Μαρτύρων, Αρχάνες, Πύργο, Καστέλι. Οι παραγωγοί που έχουν ήδη αμπέλια θα μπορούν να μπουν και να κάνουν νέες φυτεύσεις, δηλαδή όσα αμπέλια είναι γυρασμένα, προβληματικά, με ιούς θα μπορούν πλέον να μπουν στην διαδικασία αυτή. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο. Στη συνέχεια θα διαμορφωθεί ο φάκελος των παραγωγών και απότερος στόχος είναι η οικονομική στήριξη αναστρέμα. Μια οικονομική ανάσα που προσδοκούν πολλοί αμπελουργοί. Το Ταμείο Ανάκαμψης δίνει 166 εκατομμύρια ευρώ, 700.000. Αυτά θα είναι τα χρήματα που θα απορροφηθούν μέσα στο 2022. Το πρόγραμμα αφορά μόνο και μία χρονιά, δηλαδή του χρόνου δεν θα ανοίξει. Η χρηματοδότηση των παραγωγών που θα επιλεγούν αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους.